Η συμπόρευση στην οποία καλεί το ΚΚΕ είναι η μόνη που μπορεί να αποτελέσει ανάσα, ελπίδα, να δώσει διέξοδο στις αγωνίες και αναζητήσεις προοδευτικών ανθρώπων, αγωνιστών, ριζοσπαστών, αριστερών ανθρώπων που τα προηγούμενα χρόνια πληγώθηκαν ή και προδόθηκαν δοκιμάζοντας τη μια διάψευση μετά την άλλη. Από τη διάψευση προσδοκιών από τη σοσιαλδημοκρατία, την όλη πορεία εκφυλισμού πριν του ΠΑΣΟΚ, που το σύστημα προσπαθεί να το ξαναστήσει στα πόδια του, μέχρι την απογοήτευση της δήθεν πρώτης φοράς αριστεράς που τροφοδότησε ένα νέο κύμα μυρολατρείας και αποστράτευσης της λογικής του «δεν γίνεται τίποτα». Η συμπόρευση με το ΚΚΕ δεν είναι σημαία ευκαιρίας για ανεμοσμαζώματα, για ανεμοσκορπίσματα, για τυχοδιοκτικές συμφωνίες και συμμαχίες κορυφών που, όπως αποδείχθηκε, το μόνο που κάνουν είναι να υπηρετούν τις πρόσκαιρες, εκλογικές, μικροκομματικές σκοπιμότητες αυτών των κορυφών. Σε αντίθεση με άλλους, δεν αντιμετωπίζουμε όλο αυτόν τον κόσμο ως προεκλογικό ντεκόρ ή ως ένα άθροισμα σε διαδικασίες ανάδειξης αρχηγών κομμάτων που καμία σχέση δεν έχουν με την πραγματική δημοκρατία και τη συμμετοχή. Η αγωνιστική συμπόρευση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας εκφράζεται πάνω απ' όλα με την πραγματική, τη ζωντανή συμμετοχή, με την ενεργητική συμβολή μέσα στους φορείς των εργαζομένων, του λαού, της νεολαίας, του κινήματος των βιοπαλαιστών αγροτών, των επαγγελματιών, των επιστημόνων, στους καθημερινούς αγώνες. Εκεί δηλαδή που πραγματικά πιάνει τόπο και γονιμοποιείται η συζήτηση, ο διάλογος, η διαφωνία, αλλά και εκεί που πραγματικά μπορεί να χτιστεί μια πραγματικά ελπιδοφόρα κοινωνική συμμαχία. Μια κοινωνική συμμαχία που δεν θα κάνει απλά ένα αγώνα οπισθοφυλακής, ένα αγώνα αμυντικό απέναντι στη σημερινή επίθεση, αλλά θα περνάει στην αντεπίθεση, θα αλλάζει συσχετισμούς παντού, θα συγκεντρώνει δυνάμεις ενάντια στον πραγματικό αντίπαλο, τον καπιταλισμό, τα μονοπόλια, τις διεθνείς τους συμμαχίες και τις κυβερνήσεις τους. Θα αξιοποιεί κάθε δυσκολία, ρογμή, αστάθεια στο αστικό πολιτικό σύστημα, με σκοπό να περνάει ο λαός και το κίνημά του σε καλύτερες θέσεις μέχρι τη ριζική ανατροπή για την εξουσία.